Θα σας πω κάτι. Εν τέλει, με όλο αυτό που έχει γίνει. Περνάμε φανταστικά. Αυτό τώρα είναι όλο αυτό. Ωραία. Αφού κόπηκε το room service, please, ας το κάνουν μια σειρά αυτό να σκίσει. Όχι, όχι. Όχι. Δεν μένεις στο ποιος έχει δίκιο και τι έχει συμβεί. Μένεις στην σχέση. Και στο πού φτάνει τελικά το πράγμα. Ξέρετε πώς τελειώνει δηλαδή, αυτό. Κυλιούνται στη λάσπη του. Δεν λένε ότι θα πάνε στα δικαστήρια. Βέβαια, αφού τα κάνουμε. Ξέρετε εδώ. Τι λένε. Για να τα κάνουμε. Ότι ας το λήξουμε εδώ. Εγώ τι σας είπα την πρώτη φορά. Δεν αντέχουμε άλλο. Την πρώτη φορά τι σας είπε. Δεν θέλει ότι... ούτε ένας ούτε άλλος να πάνε. Ας τραβήξει ο καθένας στο δρόμο του. Αλλά απλώς όλα αυτά γίνονται τώρα για να προστατευτεί μια εικόνα. Από τη μία τον Ράδιο Αρβίλα και του Κανάκη και από την άλλη εικόνα ενός καναλιού. Όπως και να έχει όμως και σε μία σχέση ενός ζευγαριού, ποια είναι η δική μου γνώμη, μπορεί κάποιος να φταίει. Ωραία. Αν πάει μετά και η αντίδρασή του, να φταίει, να έχει κάνει κάτι που δεν είναι σωστό, ωραία. Ναι. Εάν η αντίδραση όμως είναι τόσο άσχημη, τι θέλω να πω, φωνάξει, φερθεί άσχημα, απειλήσει. Παίξει κάτω από τη ζώνη. Ναι. Χάνεις το δίκιο σου. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί, δεν μπορεί ένα γραφείο τύπου να δημοσιοποιεί. Παιδιά, είναι μηνύματα. Πολύ περίεργο αυτό. Τόσο πρόχειρα μέσα πολύ περίεργο. Ποιος είναι τώρα, ο Γούλιος δεν είναι άλλο, Είναι η Όχι, κυρία είναι Μαρκουδάκη. Η κυρία Άλκηση Μαρκουδάκη, όμως, παιδιά, η ενημέρωση που είχαμε χτες το βράδυ, άτυπα οι δημοσιογράφοι, είναι ότι έγινε μία έκτακτη συνάντηση της κυρίας Κουτσαφτάκη, που είναι η διευθύνουσα σύμβουλος του Sky, με το νομικό τμήμα και τους συνεργάτες. Προφανώς ήταν και ο κύριος Ξενόπουλος, οι δικηγόροι και η κυρία Μαρακουδάκη, υποθέτω, δεν ήμασταν μέσα στην αίθουσα, οι οποίοι συναποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν αυτή την επιστολή. Δηλαδή, εντάξει, και ο Κανάκης το έκανε αυτό μετά. Και μάλιστα με το σύνολο των mail. Σου λέει, ναι, βάζεις σε μένα αυτά που λέω. Πάρε όλο το υλικό και μελέτησε το. Εντάξει, το επίπεδο το κρατάς. Δεν μπορεί. Τι είπα να πει τώρα, επειδή ξεκίνησε εσύ, τα κάνω εγώ χειρότερο. Συγγνώμη, μου επιτρέπεις κάτι. Θέλω να το πω όμως αυτό. Συγγνώμη. Επειδή αναφέραμε ένα όνομα, αναφέραμε την κυρία Μαρκουδάκη, για να μην. Παιδιά, γιατί δεν είμαστε δικαστήριο. Όχι, και λέω ότι είναι πάντα αξιοπρεπής. Η γυναίκα έχει περάσει από πολλά κανάλια, δεν έχει ξανασυμβεί. Ποτέ δεν ξέρουμε όμως όταν βγαίνει μια. Μπράβο, Αφροδίτη, μου σε ευχαριστώ. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε αν μια ανακοίνωση που βγαίνει, παιδιά, να σας πω κάτι. Υπάρχουν και άνθρωποι πάνω από τους επικεφαλείς των δημοσίων σχέσεων που είναι οι επικεφαλείς. Η ανακοίνωση ακριβώς. Εγώ να διορθώσω μια λέξη που δεν είναι θέμα, νομίζω, αξιοπρέπεια, αν μου επιτρέπει. Απλά έλλειψη ψυχραιμία. Ότι βγήκανε και το κάνανε. Κατάλαβε. Δηλαδή, αν έκανε μια φατσούλα το μαϊμουδάκι που κάνει αυτά. Τι θα κάνει, να βάζει το μαϊμουδάκι, παιδιά. Είναι αστεία πράγματα αυτά τώρα. Πάντω είναι περίεργο. Εγώ θεωρώ ότι θα λήξει εδώ το θέμα. Λοιπόν, ελπίζω. Έλα, προχωράμε. Προχωράμε, γιατί έχουμε πολλά να δούμε. Αν λήξει εδώ το θέμα, είναι η άξη τη μοίρα τώρα. Αυτό είναι σοου. Ευτυχώ που είχε μπει και μείναμε ξύπνοι. Να δούμε.